Συνάντηση είχαν σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Κύπριο ομολογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Μετά το πέρας της συνάντησής τους, ακολούθησαν δηλώσεις κατά τις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Ενημέρωσα τον φίλο Υπουργό για το τι περιμένουμε από τον 63ο γύρο των διερευνητικών επαφών που θα λάβει χώρα μεθαύριο και θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτο που η Τουρκία με διαρκείς προκλήσεις και εμπριστικές δηλώσεις προσπαθεί να υπονομεύσει το κλίμα αυτών των επαφών πριν καν λάβουν χώρα. Το τελευταίο παράδειγμα είναι η επιστολή του Τούρκου μόνιμου αντιπροσώπου στα Ηνωμένα Έθνη αναφορικά με το καθεστώς στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Θα ήθελα να πω ότι η τουρκική διαμαρτυρία συνιστά παράδειγμα οξύμορου. Η Τουρκία διαμαρτύρεται για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, ενώ η ίδια έχει παρατάξει απέναντι από τα νησιά αυτά το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο της Μεσογείου και παράλληλα ζητά από την Ελλάδα να αφήσει τα νησιά ακάλυπτα σε κάθε εξωτερική απειλή. Απορρίπτουμε στο σύνολό τους όλες τις αστήρικτες κατηγορίες που εκτοξεύει κατά ρυπάση η γείτονα Τουρκία. Απορρίπτουμε όλες τις παράνομες ενέργειες. Και θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν εκφοβίζεται από παράνομες ενέργειες. Θα προστατεύσει την κυριαρχία της, θα προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και ζητώ από την Τουρκία να απόσχει από έκνομες πράξεις. Πράξεις που αποσταθεροποιούν την περιοχή, που βάζουν σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία. Και κατά την άποψή μας δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στην Τουρκία, δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στην τουρκική κοινωνία. Καταδικάζουμε επίσης τις παράνομες ενέργειες εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχής γενομένης από την εισβολή και βέβαια τη συνεχιζόμενη κατοχή ενός μεγάλου μέρους της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πιο πρόσφατα τις παράνομες εξαγγελίες για το καθεστώς των Βαρωσίων, την αναγγελία διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων εντός Κυπριακών χωρικών υδάτων και τις χθεσινές ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΖ. Τέλος, θα ήθελα να είμαι σαφής αναφορικά με τις πρόσφατες εξαγγελίες της Τουρκίας για τη διεξαγωγή παράνομων γεωτρήσεων στην Κυπριακή Υφαλοκρηπίδα. Για το θέμα αυτό υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εφόσον υπάρξει νέα υποτροπή από την πλευρά της Τουρκίας, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Πάντοτε λέω ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αυτή είναι η άποψη της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης, του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.